Γεια σε όλους και καλώς ορίσατε στα Retro News της Παρασκευής. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε από τη Super League και τα Playoffs όπου συνέβησαν πολύ σημαντικά παιχνίδια. Αρχικά ο Ολυμπιακός ήρθε 1-1 με τον Άρη, ο ΠΑΟΚ ήρθε 1-1 με τη Λαμία και ο Παναθηναϊκός έχασε με 3-0 από την ΑΕΚ. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, μετά το παιχνίδι ακριβώς έβγαλα αυτή την αντίδραση και νομίζω ότι πρέπει να το δείξω έτσι όπως το ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Άλλα παιχνίδια δεν τα είδα. Είδα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ και έχω κάποια πραγματάκια να πω σχετικά με αυτό. Αρχικά, έχω αναρωτηθεί πάρα πολλές φορές το πώς προπονεί ο Φατίχ Τερίμ από την άποψη ότι πιστεύω ότι ο τυπάς απλά γυρνάει την πλάτη του, του βγάζουν 5 τυχαία συστήματα, κάνει ένα μπεμπαμπλόμ, γυρνάει και όποιο σύστημα του τύχει με αυτό παίζει. Υπάρχουν πάρα πολλοί στο διαδίκτυο που αναφέρουν συνεχώς τη φάση με τον Κότσιρα, το ανέφερε και ο Φατίχ Τερίμ και προσπαθούν με λίγα λόγια να δικαιολογήσουν το τρίμπαλο που φάγαμε που δεν παίξαμε καθόλου καλά σε αυτόν τον αγώνα. Αν εσείς πιστεύετε ότι μετά από μια τέτοια εικόνα αξίζει να δικαιολογηθούμε για κάτι ή αξίζει να πούμε ότι η ΑΕΚ το πήρε το παιχνίδι χωρίς να το αξίζει, εγώ πάω πάσο. Δεν είδα ένα Παναθηναϊκό που έπαιξε μπάλα σε αυτό το παιχνίδι και νομίζω ότι ο κάθε υγιής Παναθηναϊκός δεν είδε αυτό που θα ήθελε από την ομάδα του σήμερα. Ακόμα και ο ίδιος ο Τερίμ είπε πως αξίζαμε να χάσουμε ασχέτως από αυτή τη φάση. Προσωπική μου άποψη είναι ότι η ΑΕΚ μετά το συγκεκριμένο παιχνίδι πήρε μισό πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή είναι με το ένα πόδι με το τρόπαιο στα χέρια. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, δεν του μένουν και πάρα πολλές επιλογές. Το κύπελο είναι κάτι που πρέπει να κυνηγήσει. Θέλω κι εσείς να μου γράψετε τα σχόλιά σας, όχι τόσο με αυτόν τον αγώνα. Για αυτόν τον αγώνα δεν υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να πούμε, όσο για την εικόνα του Παναθηναϊκού γενικότερα. Α, και σημείωση για όσους θα με πούνε ψευτοπαναθηναϊκό, επειδή δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα της ομάδας μου. Στο τέλος της σεζόν πηγαίνετε να φάτε κανένα κιουνεφέ με τον Τέρι. Άντε. Ουσιαστικά αυτό που λέω εγώ είναι ότι ο Παναθηναϊκός κατεβαίνει χωρίς ουσία, χωρίς να έχει μια κύρια στρατηγική, χωρίς να υπάρχει ένα πλάνο πίσω από τις εμφανίσεις του. Τώρα, το αν έβαζες ένα γκολ από ένα πέναλτι ή το αν εξαρτάσαι από ένα πέναλτι για να ισοφαρίσεις, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Όχι, η ψυχολογία σου και να ανέβει λίγο, αν δεν υπάρχει στρατηγική στο παιχνίδι σου, ενώ ο αντίπαλός σου έχει μια στρατηγική, αυτό δεν σε καθιστά σε μια καλύτερη θέση. Τώρα μένει να δούμε τι μπορούν να κάνουν στα παιχνίδια που έχουν μείνει στα playoffs, μιας και το πρωτάθλημα, ναι, δεν έχει κρυθεί ακόμα το ποιος θα το πάρει, αλλά υπάρχουν τα φοβορεί όσο να είναι. Κοιτώντας τη βαθμολογία στα playoffs στη Super League, μετά και από αυτή την αγωνιστική, η ΑΕΚ είναι πρώτη με 75 βαθμούς, δεύτερος ο Παναθηναϊκός με 71, τρίτος ο ΠΑΟΚ με 68, αλλά ένα παιχνίδι λιγότερο, τέταρτος ο Ολυμπιακός με 67 και ένα παιχνίδι λιγότερο, πέμπτος είναι ο Άρης με 49 και έκτη είναι η Λαμία με 35. Φεύγουμε τώρα από το ελληνικό πρωτάθλημα, μιας και τελειώσαμε, και προχωράμε σιγά σιγά στην Premier League. Στην Premier League υπήρξε ένας αγώνας ξεφτύλας για κάθε φίλο της Chelsea, μιας και στο ντέρμπι του Λονδίνου η Chelsea έχασε με 5-0 από την Arsenal και πρωταγωνιστής ήταν ο Kai Havertz. Μάλιστα υπήρξε και ένα θεματάκι στα social media ότι ο admin της σελίδας της Chelsea όποτε βάζε γκολ ο Havertz δεν το ανέφερε ποτέ. Τώρα εκεί πέρα στην Chelsea, όταν αποφασίσετε να σουτάρετε τον Ποτσετίνο, να πάρετε ένα σοβαρό προπονητή αξίας που να αρχίσει όντως να κάνει αλλαγές στην ομάδα σας, μπορείτε να μας το πείτε. Ναι, θα χαρούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στα δικά μας τα χαΐρια, στα χαΐρια της Liverpool, η οποία έχασε με 2-0 από την Everton. Όπως αναφέρεται στην τηλεόραση, στα social media, η Liverpool ουσιαστικά έχασε το πρωτάθλημα από αυτό το παιχνίδι, αν και βαθμολογικά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχει ακόμα την ελπίδα να το πάρει, αλλά είναι πολύ δύσκολο όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Μάλιστα για τη Liverpool και για τις ελπίδες της για τον τίτλο, υπήρξε και αυτό το χιουμοριστικό βιντεάκι. Τώρα προχωράμε πηγαίνοντας στην μελλοντική πιθανή πρωταθλήτρια της Premier League. Αυτή ήταν η Manchester City που κέρδισε με 0-4 την Brighton με πρωταγωνιστές τον Kevin De Bruyne και τον Phil Foden. Ο De Bruyne έβαλε ένα εξαιρετικό γκολ και ο Phil Foden έβαλε 2 γκολ βάζοντας έτσι γερά θεμέλια για την υποψηφιότητά του έτσι ώστε να βγει ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της Premier League. Εδώ όπως βλέπετε αναμένουμε κάποια ακόμα σημαντικά παιχνίδια όπως εκείνο της West Ham και της Liverpool αλλά και εκείνο της Aston Villa με την Chelsea. Η βαθμολογία της Premier League μετά και από αυτή την αγωνιστική βρίσκει πρώτη την Arsenal με 77, δεύτερη τη City με 76 αλλά ένα παιχνίδι λιγότερο, τρίτη τη Liverpool με 74, τέταρτη τη Villa με 66 και πέμπτη την Tottenham με 60 αλλά δύο παιχνίδια λιγότερα. Εκτός πεντάδας είναι η United, η Newcastle, η West Ham, η Chelsea και η Bournemouth. Τώρα προχωρώντας στην Ιταλία πρέπει να συγχαρούμε την πρωταθλήτρια Ιταλία στην Inter, η οποία κατέκτησε το 20ο πρωτάθλημα στην ιστορία της, βάζοντας έτσι δύο αστέρια στο σήμα της.
Ποιος θα ήταν ο πιο εμφατικός τρόπος για την Ίντερ να κερδίσει το 20ο της πρωτάθλημα, να κερδίσει τη μεγάλη της αντίπαλο, τη Μίλαν. Κάποτε αυτές οι δύο είχαν 18 πρωταθλήματα έκαστος. Τώρα η Ίντερ προηγείται. Άλλο ένα σημαντικό παιχνίδι στην Ιταλία ήταν αυτό της Ουντινέζε με τη Ρώμα, όπου η ομάδα του Ντερόση κατάφερε να κερδίσει στο 90-0 την ομάδα του Καναβάρο, τον οποίο τον προσέλαβαν πριν από λίγες μέρες. Και αυτό ήταν το πρώτο του παιχνίδι. Τώρα προχωράντας στο Coppa Italia, πάμε στον τελικό ανάμεσα στην Juventus και την Atalanta. Αυτές οι δύο ομάδες πήγαν στον τελικό του Coppa Italia. Αρχικά η Atalanta κέρδισε με 4-1 τη Fiorentina στο δεύτερο παιχνίδι, ενώ είχε χάσει με 1-0 στο πρώτο, ενώ η Juventus έχασε με 2-1 από τη Lazio, έχοντας κερδίσει στο προηγούμενο παιχνίδι με 2-0. Φεύγοντας από την Ιταλία, πάμε στο τελευταίο μας πρωτάθλημα για σήμερα. Πάμε στη Γαλλία. Στη Γαλλία, η Paris Saint-Germain εκτός έδρας ισοπαίδωσε τη Lorient με 1-4 και από ό,τι μπορείτε να καταλάβετε, αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα για το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που το έχει πάρει η Paris Saint-Germain από το ξεκίνημα της σεζόν. Άλλα δύο παιχνίδια που συνέβησαν την Τετάρτη ήταν αυτό της Marseille με τη Nice που ήρθε 2-2 και αυτό της Μονακό με τη Lille που ήρθε 1-0. Κοιτάζοντας τώρα το βαθμολογικό πίνακα, πρώτη είναι η Παρί με 69 βαθμούς, δεύτερη Μονακό με 58, τρίτη Μπρέστ με 53, τέταρτη Λίλ με 52 και πέμπτη Νις με 48. Εκτός πεντάδας είναι η Λανς, η Ρεν, η Μαρσέιγ που πέρασε τη Λιόν στη βαθμολογία και δέκατη είναι η Ρενς. Πρωταθλήματα και κύπελα τέλος. Προχωράμε σιγά σιγά στα υπόλοιπα Retro News. Πόσοι από εσάς χρησιμοποιείτε iPhone, iPad, οτιδήποτε έχει να κάνει με την Apple. Λοιπόν, η συγκεκριμένη εταιρεία θέλει να διοργανώσει ένα πρωτάθλημα το οποίο θα της κοστίσει γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Η FIFA είναι πολύ κοντά έτσι ώστε να συμφωνήσει με την Apple για ένα νέο πρωτάθλημα 32 ομάδων, το οποίο θα έχει διάρκεια ενός μήνα και υπάρχει η πιθανότητα να διεξαχθεί τον επόμενο χρόνο από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 13 Ιουλίου. Η New York Times αναφέρει πως αυτό το πρωτάθλημα θα στοιχήσει πάρα πολλά λεφτά στην Apple έτσι ώστε να πάρει τα πνευματικά δικαιώματα. Τι μας ετοιμάζουν άραγε? Αυτή η FIFA έχει γίνει πολύ απρόβλεπτη πλέον. Πόσοι από εσάς δεν γουστάρετε ουσιαστικά το αντίπαλο δέος της ομάδας σας? Για αυτούς που είναι Liverpool δεν γουστάρουν τη United, την Everton. Όσοι είναι Real δεν γουστάρουν την Barcelona και το αντίθετο. Κάπως έτσι είναι και ο Usain Bolt, ο οποίος είναι Manchester United και δεν γουστάρει καθόλου τη Manchester City. Σε μια πρόσφατη βράβευση, η οποία έγινε στον Jude Bellingham, συναντήθηκε με τον Usain Bolt, ο οποίος του είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ επειδή απέκλεισε την ομάδα της Manchester City από το Champions League. Όπως είπε ο Bolt, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε ένα δεύτερο σερί τρέμπλ από τον μισητό εχθρό που λέγεται Manchester City. Πλάκα-πλάκα, θα ήταν η μόνη ομάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου που θα το είχε καταφέρει αυτό. Η Liverpool, μετά από μια μικρή συνεργασία με την Nike, σουτάρει αυτό το χορηγό για να πάει με την Adidas. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, η Liverpool από τη σεζόν 2025-26 αφήνει τα Nike στην άκρη για να βάλει τα Adidas. Αυτό γίνεται γιατί η Adidas έκανε τη μεγαλύτερη προσφορά, δίνοντας τη Liverpool πάνω από 50 εκατομμύρια τη σεζόν που έπαιρνε με την Nike. Αυτή η συμφωνία μεταξύ τους θα κρατήσει αρκετό καιρό, με την Adidas να έχει εξασφαλίσει ένα 5ετές συμβόλαιο. Να υπενθυμίσω πως η Adidas θα χορηγήσει τη Liverpool μετά από 13 χρόνια, όπου είχαμε δει κάποιες από τις καλύτερες εμφανίσεις του συλλόγου. Αυτό που θα σας πω τώρα ταυτόχρονα και θα σας φοβήσει και θα σας εκπλήξει. Μπορεί τα τελευταία χρόνια να λέμε για την Paris Saint-Germain που δεν καταφέρνει πολλά πράγματα, που ναι μεν πολλές φορές είναι φαβορή αλλά και δεν είναι. Φέτος όμως πιστεύω πως είναι η χρονιά της έτσι ώστε να δείξει το κάτι παραπάνω. Αν το έχετε παρατηρήσει, η Paris Saint-Germain βρίσκεται σε όλους τους στόχους που μπορεί να έχει. Και στο Champions League και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και οπουδήποτε. Όπως ανέφερε ο Luis Enrique, ο μεγάλος του στόχος είναι να κατακτήσει το quadruple. Όπως είπε ο Ισπανός τεχνικός, κάπως έτσι θα καταφέρει να χτίσει την ιστορία της Paris Saint-Germain, που μέχρι τώρα, όπως λέω εγώ, δεν είναι και γραμμένη με χρυσά γράμματα. Ναι μεν, το έχω κάνει σε άλλο βίντεο, αλλά και εδώ πρέπει να συγχαρώ την ομάδα κάτω των 19 του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Youth League. Έχω κάνει ένα short βίντεο εδώ πέρα στο YouTube και στο TikTok που αναφέρω με λεπτομέρειες το τι έγινε στο παιχνίδι με τη Μίλαν. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει πολύ μεγάλες ομάδες στο δρόμο του, κατάφερε να κερδίσει τη Λανς, την Bayern, κατάφερε να πάει να νικήσει με 3-0 τη Μίλαν στον τελικό και έτσι να κατακτήσει το μεγαλύτερο τρόπαιο που θα μπορούσε να κατακτήσει αυτή η ομάδα. Το μόνο πράγμα που δεν θα ήθελα να δω του χρόνου είναι τους ποδοσφαιριστές που ουσιαστικά είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάκτηση.
είτε να παίζουν δανεικοί σε τίποτα χωριά, είτε να μην τους βάζουν καθόλου και να τους κρατάνε στάσιμο. Η ομάδα του Ολυμπιακού σίγουρα πρέπει να ανεβάσει αρκετούς από αυτούς τους ποδοσφαιριστές και σιγά σιγά να δούμε ελληνικό έμψυχο δυναμικό μέσα στις ομάδες μας. Καλά, θα μου πεις τι λέω τώρα εγώ. Ναι, μόνος μου τα λέω, μπορεί μόνος μου να τα ακούσω. Θα δείξει το μέλλον. Πάμε στο παιχνίδι της Real Madrid με την Barcelona. Ναι, αυτό το παιχνίδι δεν τελείωσε ακόμα. Όλοι θυμόμαστε τη φάση αυτή που όλοι την αμφισβητούν και όλοι δέχονται πως είτε είναι γκολ είτε δεν είναι. Λοιπόν, ο Λαπόρτα είπε πως αν αυτό αποδειχθεί πως ήταν γκολ, τότε θα πρέπει το παιχνίδι να επαναληφθεί. Τώρα, αν ρωτάτε εμένα, με έχουν μπερδέψει πάρα πολύ. Έχω δει κάποια βίντεο που φαίνεται ότι η μπάλα πέρασε, κάποιοι άλλοι λένε πως για ένα πόντο δεν πέρασε, με κάτι αναλύσεις κάμερας που δεν μπορώ να καταλάβω πως γίνεται και βγάλαν άκρη. Για όλα αυτά, φταίει το Goal Line Technology, το οποίο Goal Line Technology η La Liga δεν μπορεί να παρέχει. Και σου λέει, αφού δεν μπορούμε να παρέχουμε το Goal Line Technology, γιατί δεν κάνουμε, ρε παιδί μου, μια άλλη καινοτομία, όπως το να πάμε να παίζουμε σημαντικά παιχνίδια σε άλλες χώρες. Ο Javier Tempas ανακοίνωσε πως από το 2025 σημαντικά παιχνίδια της La Liga θα συμβαίνουν στην Αμερική. Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, η La Liga θέλει με αυτόν τον τρόπο να επεκτείνει την αγορά της, έτσι ώστε να τη δούνε και από την Αμερική, να αρχίσουν να πέφτουν τίποτα χορηγίες για να τσεκπώνουν περισσότερα χρηματάκια, έτσι ώστε να μπορούν να παρέχουν το Goal Line Technology και διάφορα άλλα συστήματα που δεν έχουν, γιατί είναι, όπως λένε και στο χωριό μου, λίγο σφουνάκια. Χωριό μου. Το χωριό της μάνας. Στο διαδίκτυο έχει γίνει ένα μεγάλο μπαμ σχετικά με κάτι που κατάφερε ο Μέση σε λιγότερο χρόνο από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Λιονέλ Μέση πρόσφατα κατάφερε να φτάσει τα 830 γκολ σε 1056 παιχνίδια, καταρρύπτοντας το ρεκόρ του Ρονάλντο, ο οποίος έφτασε τα 830 γκολ σε 1156 παιχνίδια. Και με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνετε τώρα, ξαναξεκίνησε στο διαδίκτυο. Ποιο Μέση είναι καλύτερος, ο Ρονάλντο είναι καλύτερος, ποιος είναι καλύτερος, ποιος έβαλε τα γκολ, ποιος έπαιξε νωρίτερα, ποιος ξεκίνησε από πού. Και άλλα τέτοια που μας θα κάνουν κάθε φορά ζεπελίνια και εγώ δεν την παλεύω προσωπικά. Και αφού τώρα τελειώσαμε με τα απλά μας νέα, πηγαίνουμε στα μεταγραφικά νέα. Μετά την εμφάνιση του Τζολάκη στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσέ, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός θα κοιτούσε να ανανεώσει το συμβόλαιό του, έτσι ώστε να τον εξασφαλίσει, είτε για να τον επουλήσει πιο ακριβά, όπως είναι το πιθανότερο, είτε να τον κρατήσει στην ομάδα έτσι ώστε να παραμείνει και να εξελιχθεί μέσα στον Ολυμπιακό και να κάνει πράγματα με την ομάδα. Όλον αυτόν τον καιρό συζητάμε για το ποιος θα είναι επιτέλους ο αντικαταστάτης του Γιούργεν Κλοπ στην ομάδα της Λίβερπουλ. Ένας πιθανός αντικαταστάτης, και λέω πιθανός γιατί ακόμα δεν είναι τίποτα σίγουρο, είναι ο τωρινός προπονητής της Φέγενορντ. Ο Σλότ είναι ο προπονητής ο οποίος έχει δείξει τη μεγαλύτερη θέληση έτσι ώστε να αναλάβει τον μπάγκο της Λίβερπουλ του χρόνου. Σύμφωνα με δικές του δηλώσεις, είπε πως θέλει να αναλάβει τον αγγλικό σύλλογο και η απόφασή του είναι ξεκάθαρη. Η Λίβερπουλ είναι σε συζητήσεις με τη Φέγενορντ, έχουν γίνει κάποιες προτάσεις με τη Φέγενορντ να μην δέχεται τα λεφτά που δίνει η Λίβερπουλ επειδή έχει ακόμα συμβόλαιο με τον προπονητή. Και η Λίβερπουλ, ρε παιδί μου, ρίχνει και αλλού ματιές. Μία είναι στον Αμορίμ, μία θα δει κανέναν άλλον. Ακόμα δεν είναι σίγουροι για το ποιο προπονητή θέλουν. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, παιδιά. Μόνο μην το χαλάσετε όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει στη Λίβερπουλ, σας παρακαλώ. Στα μεταγραφικά νέα, πρέπει να βγάλω ένα ιδιαίτερο section το οποίο είναι για τους παίκτες ξεφορτώματα. Παίκτες ή προπονητές ξεφορτώματα. Πάμε στον πρώτο και καλύτερο Άντωνη της Manchester United, που σύμφωνα με πληροφορίες που βγήκαν από την Daily Mail, η United δεν θα τον ήθελε στο σύλλογο μετά το καλοκαίρι. Ο Άντων ήταν προσωπική επιλογή του Ten Hag και πραγματικά δεν θα μπορούσε να είναι κατώτερος των προσδοκιών από ό,τι είναι τώρα. Άλλος ένας που θα την κάνει στο τέλος της σεζόν είναι ο Τόμας Τούχελ, ο οποίος δεν θέλει καν να μείνει στη Bayern Μονάχου. Έχουν ακουστεί και συζητήσεις για τη Manchester United, για άλλους συλλόγους, αλλά ο ίδιος δεν ψήνεται να κάτσει και πρόταση να του κάνουν. Όχι ότι του κάνανε καμία πρόταση, αλλά λέμε τώρα έτσι, να το λέμε, να υπάρχει. Μπορεί ο Τόμας Τούχελ να είναι προπονητής που, όπως είχαν πει, θα πάρει τον τέτοιον και θα τον επάρει τελικά, αλλά ο Τσάβι που είχαν πει ότι θα τον επάρει, δεν θα τον πάρει τελικά. Η πληροφορία αυτή βγήκε από τον Φαμπρίτζιο Ρωμάνο και αποδείχθηκε αληθινή, αφού η Μπαρτσελόνα ήρθε σε συμφωνία τελικά με τον Τσάβι, με τον προπονητή να δηλώνει πως είναι μεγάλος φαν της ομάδας και πως όλο αυτό το project που έχει χτίσει μέχρι τώρα δεν έχει φτάσει στο τέλος. Είχαμε μείνει όμως στην Bayern, στον Τούχελ και αυτά. Ποιος θα έρθει στην Bayern άμα φύγει ο Τούχελ? Αρχικά είχε βγει η πληροφορία ότι θα πάει ο Nagelsmann, αλλά ο προπονητής έχει ανανεώσει με την Εθνική Γερμανία, έβγαλε και η Εθνική Γερμανία σε ένα βιντεάκι σαν να σου λέει ότι ξέρεις κάτι,
μην τον ωραίγεστε και πολύ. Μετά είχαμε την υπόθεση Ζιντάν που λέγανε ότι ο Ζιντάν θα πάει στην Bayern Μονάχου, αλλά βγήκαν πληροφορίες που παρουσιάζανε πως ο Ζιντάν προτιμάει τη Manchester United, αν και κάτι τέτοιο δεν φαίνεται. Ο Φαμπρίτζιο Ρωμάνο είπε πως η Bayern Μονάχου εξετάζει τον Ραλφ Ράγκνικ. Ο Ράγκνικ αυτή την περίοδο προπονεί την Εθνική Αυστρίας. Όπως είπε και ο ίδιος, αν τον καλέσει ουσιαστικά η Bayern Μονάχου, τότε θα πρέπει να διαλέξει αν θέλει μετά το Euro να αποχωρήσει από την Αυστρία και να πάει στην Bayern ή να μείνει στην Εθνική Αυστρίας και να κάνει περισσότερα πράγματα. Αυτά λοιπόν, παιδιά μου, κυρίες και κύριοι, ήταν τα Retro News της Παρασκευής. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που παρακολουθήσατε τα Retro News. Ελπίζω να σας κράτησα ενημερωμένους αλλά και ψυχαγωγημένους για άλλη μια Παρασκευή. Κλασικά θέλω να μου γράψετε στα σχόλια το τι θέλετε να σχολιάσετε από όλα αυτά τα νέα που ακούσατε. Θα κοιτάξω τις απόψεις σας όπως κάνω σε κάθε βίντεο και θα σας απαντήσω που κρίνω ότι πρέπει. Επιπλέον, για όσους βλέπετε πρώτη φορά το κανάλι και θέλετε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια που γίνεται για τα νέα, ρε παιδάκι μου, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί του subscribe, μπορείτε να κάνετε ένα like, ένα σχόλιο, οτιδήποτε θέλετε. Άλλο ένα Retro News της Παρασκευής έφτασε στο τέλος του. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.